Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θάνο, ο οποίο συχνά πυκνά διακόπτουμε και θα του ζητήσουμε να μας κάνει τις δικές του τοποθετήσεις και παρεμβάσεις. Τι κάνετε καταρχήν, καλησπέρα. Είστε καλά? Καλησπέρα. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Εσείς είστε τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος. Και πολιτισμού. Και πολιτισμού, άρα και αθλητισμού. Ναι, όλα μαζί αυτά. Με την κυρία Πατουλίδου στην περιφέρεια συνεργαζόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Είστε και φίλος της ομάδας, έχω πληροφορηθεί. Έχω και αυτή την ιδιότητα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και άλλος φίλος της ομάδας, ο οποίος έρχεται, θες να μιλήσεις και εσύ, δεν έγινες ακόμα σύμβουλος. Λοιπόν, αρκετά πράγματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Εμάς μας ενδιαφέρει το κλειάν της Βικελίδης. Έχουμε πει ξανά ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι δίπλα. Ο κύριος Τσικώστας γνωρίζει ποια είναι τα θέματα. Θέλουμε αυτό το asset, το λέμε εμείς στο marketing. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία είναι πασίγνωστη στο εξωτερικό, όπου πάμε όταν ταξιδεύουμε και προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη. Τον γνωρίζουν πάρα πολύ μέσα από τα αθλητικά δρόμενα του παρελθόντος. Θέλουμε να έχουμε δυνατές ομάδες πόλης. Θέλουμε να στέκονται στα πόδια τους και να μην έχουν ανάγκη κανέναν οι ομάδες πόλης, μόνο τον κόσμο τους και τίποτα παραπάνω. Αυτός είναι ο σκοπός. Να είναι υγιείς οι ομάδες, τα αεραστεχνικά σωματεία δυνατά και όσον αφορά το κομμάτι του επαγγελματισμού, να μπορέσουν να έχουν όλα τα εργαλεία και τα χέρια για να μπορούν να προοδεύουν και να είναι στη θέση που το αξίζει ανάλογα με την ιστορία και το μέγεθος του κάθε συλλόγου. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία και με πόρους από το ΕΣΠΑ που προσπαθούμε συνεχώς να φέρουμε στην περιφέρεια και της Μακεδονίας στην πόλη, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και σε πλαίσιο υποδομών, που είναι η αρχή και το τέλος όλης αυτής της προσπάθειας. Χωρίς υποδομές δεν πάμε πουθενά. Και όσον αφορά το κλάδο της υποδομές, είναι το ζητούμενο. Να έχουμε αυτό που αξίζει και για το φύλαθλο κόσμο της πόλης, αλλά και για το ποδόσφαιρο γενικότερα και όχι μόνο. Είπαμε, είναι πάρα πολλά στο κομμάτι του αθλητισμού τα ζητούμενα αυτή την περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μια κρίσιμη καμπή. Θέλει προσοχή. Προεκλογικά πολλά λέγονται. Ο μετεκλογικός χρόνος όμως είναι κοντά. Οπότε χρειάζεται μια υπομονή, στρατηγικό σχέδιο και συνεργασία των φορέων. Νομίζω υπάρχει ανφέρατο το κύριο Τζικώστα στο Δέλτιο. Πάντως έχει φέρει χαριστέα και κούι. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή. Δηλαδή καλά, εμείς τώρα πρέπει να αποσυρθούμε. Έχουμε κάνει μια καλή ομάδα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου είναι μέσα στην προσπάθεια αυτή. Εγγενής λοιπόν είναι η ομάδα, έχει μέσα όλα τα χέρια για να πάει ψηλά. Και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, άμα κάνουμε μια ομάδα ποδοσφαιρικού. Είσαι ποδοσφαιρό. Είμαι τερματοφύλακας κάποτε. Είχα αυτή την ιδιότητα. Άρα, έχουμε center for. Οχταροδεκάρια βάλουμε τον κουί. Ίσως θα το τραβήξουμε και λίγο πιο πίσω γιατί περνά τα χρόνια. Και τερματοφύλακα. Ωραία, ψάχνω τους υπόλοιπους. Επιστρέφω και ολοκληρώνω με το κλειάδι της Βικελίδης. Έχει κάνει μια μελέτη ο Άρης. Έχετε κάνει και κάποιες κουβέντες γενικότερα με το σύλλογο. Ακριβώς. Νομίζω ότι επιστρέφοντας στην Ευρώπη, πρέπει κάποια στιγμή να εξυγχρονίσει και τις εγκαταστάσεις του. Έχει γίνει το βήμα με το χορτάρι, αλλά το γήπεδο είναι ένα παλιό γήπεδο. Χρειάζονται αρκετές παρεμβάσεις. Νομίζω η περιφέρεια είναι καταλυτική η συνδρομή της. Πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι και ο ρόλος της περιφέρειας. Μέσα στο στρατηγικό σχέδιο να μπορέσει να δημιουργήσει όλο το πλαίσιο ώστε να μπορέσουν ακριβώς και οι πόροι και οι ιδιωτικοί, αλλά και να μπορούν να μοχλευτούν και δημόσιοι πόροι ώστε να στηριχθεί αυτή η υποδομή. Είναι ζητούμενο και από την Ευρώπη και από την UEFA. Άρα ο στόχος είναι κοινός και συνολικά. Και είναι και ένα στρατηγικό στόχο της περιφέρειας για να μπορέσει να αναβαθμίσει και το αθλητικό προϊόν της περιοχής. Και θα πω εγώ αυτό που το λέω, το λέτε εσείς, ότι προεκλογικά γίνονται πραγματάκια πάντα. Οπότε ας εκμεταλλευτούμε για τον Σύλλογο, για τον Άρη. Είπαμε όμως ο μετεκλογικός χρόνος είναι πολύ κοντά, έτσι. Οπότε εδώ είμαστε για να τα κάνουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη.